Στη δημοσιότητα ήρθαν νέα στοιχεία για το σχέδιο εθελοντική στράτευση των γυναικών που ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνική Άμυνα, ο Νικό Δένδια στην εκδήλωση για την ημέρα τη γυναίκα, δήλωσε μεταξύ άλλων σχετικά με τη στράτευση των γυναικών. Το σχετικό νομοθέτημα υπάρχει από το 1977. Το ερώτημα είναι πώ υλοποιούμε αυτή την πρόβλεψη για την εθελοντική στράτευση των γυναικών. Στην παρούσα φάση οι γυναίκε αποτελούν στι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει ήδη το 17%, όντα επαγγελματίε οπλίτε, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί από παραγωγικέ σχολέ. Ειδικότερα στην πολεμική αεροπορία το ποσοστό είναι γύρω στο 18%, στον στρατό ξηρά περίπου 9% και στο πολεμικό ναυτικό 19%. Το σχέδιο περιλαμβάνει δόκιμες αξιωματικού. Με απλά λόγια, η εθελοντική στράτευση γυναικών θα περιλαμβάνει δόκιμε αξιωματικού με θητεία 12 συν 6 μήνε ή 9, αν υπηρετήσουν σε παραμεθόρια περιοχή, συν 6 μήνε. Μετά την ονομασία του σε και για το υπόλοιπο τη θητεία του, διαμένουν εκτό στρατοπέδου και σητίζονται στι λέσχε αξιωματικών ενώ λαμβάνουν τη χρηματική αποζημίωση που τους αντιστοιχεί. Με βάση το φιλανδικό μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει η Ελλάδα για τη θητεία προβλέπεται πως οι στρατεύσει θα έχουν μια καλή ευκαιρία να βρουν μια υπηρεσία που είναι ανταποδοτική. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, ανάλογα με τη δεδομένη εκπαίδευση, η στρατεύσιμη θητεία θα διαρκεί 165, 255 ή 347 μέρες. Έχοντας ολοκληρώσει την εθελοντική στρατιωτική θητεία, οι γυναίκες θα παραμένουν μέρος της εφεδρείας μέχρι να κλείσουν τα 60 τους χρόνια.